Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Παρασκευή βράδυ εδώ από το Μαζαράκι για την 23η αγωνιστική της Development League ανάμεσα στους Μίνωες και στους Flying Circus. Ένα παιχνίδι που οι Μίνωες μια ήττα έχουν όλοι και όλοι. Οι Flying Circus παίζουν τα τελευταία τους χαρτιά για το ποιος θα παραμείνει. Είναι και ο Κολοσσός ο οποίος παλεύει στις ισοβαθμίες. Οι Circus είναι πιο καλοί. Στυπηλής για τρεις, ο Γκέκας αστοχή. Το νούμερο 13 ο Παπαστάμος ήταν αστοχή για τρεις και κάνει το 5-0. Δυναμικό ξεκίνημα. Αλλά θα κοπεί. Δεν θα φτάσει προς τον Ασημακόπουλο. Πάσαμε το ένα χέρι από τον Σωτηρόπουλο. Ελευθερώνει το Βιβιλής. Αμάτησε. Πάσαρ ωραία. Και ευστόχησε κάτω το καλάθι ο Σωτηρόπουλος για το 5-2. Πέρασε μπάλα τον Βιβιλή και έξω ο Λουπάς δεν πήρε για τρεις ούτε τώρα, μπάλα στα πόδια, φτάνει με κάποιο τρόπο στον Σικά, κουτάρει για τρεις και αστοχή ο Γκατζιάς. Ο Βιβιλής θα πάρει την μπάλα. Θα πασάρει, βγάζει έξω για τρεις ο Γκέκας. Αυτό ήταν το πρώτο του airball. Έχουμε παίξει ότι θα κάνει δεύτερο. Να το αυτό που θα λέγαμε και μας είπε του Φιλής. Ωραία, πάσα προς τον Γκέκα, μέχρι το λέει από το δεξί. Σηκώνεται και σκοράρει για το 5-4. Γεια σας. Πάνω στο Σωτηρόπουλο. Την μπάλα προς τον Γκέκα. Σταμάτησε, βγάλε έξω για τον Πιπιλή. Προσποιήθηκε. Δεν έδωσε ένα Σημακόπουλο. Πάλι ο Γκέκας. Σωτηρόπουλος. Ένα Σημακόπουλο τώρα. Δεν πήρε στο τριών πόντων. Ωραία. Αυτή η επιθετική λειτουργία, συνεργασία, όπως θέλετε πείτε το, από τους Flying Circus που τους βάζουν μπροστά στο σκορ με 5-6. Τώρα περνάνε στο σκορ μπροστά με καλάθι του Αλεξόπουλου για το 7-6 Μινωές. Φιλής, στο Ισυγκέκας, το βάλε. 7-8. Κάς. Πρέσκαστη. Γύρισε ωραία. Το κορμί του πήγε προς το καλάθι ο Παπαστάμος και έβαλε το 9-8. Θα σουτάρει αλλά θα αστοχίσει. Το rebound θα έρθει από τον Γκέκα. Βιβιλής, την έχασε η Ρωσικάς. Ωραία η προσποίηση, εξαιρετική για το 11-8. Άδειασε τον Σωτηρόπουλο. Γκέκας, στη γωνία, για Βιβιλή, άλλη μια ωραία γεννάει μπάλα. Τώρα έχει δώσει τριών πόντων, αλλά η μπάλα θα στείλει Στεφάνη. Γρήγορος εμβλιασμό, θα τρέξουν οι Μινωές. Βγάζουμε ένα ωραίο συνδυασμό, θα σταματάει με φάουλ από τον Σωτηρόπουλο. Δύο βολές, εκτέλεση. Θα βάλει την πρώτη. Thank you.
Δεύτερο όμως θα τη χάσει, επιπηλή στο rebound. Κατοχή για τους Σερκούς. Αλλαγή. Θα περάσει το πάρκε ο Αλεξάκης και θα βγει. Αν θέλει να βγει κάποιος, γιατί είναι 6. Βγήκε ο Ασημακοπούλος. Αλεξάκης δεν κεβάσα. Τσακτυλής περίμενες, ήταν μία στο Βυρόπουλος, γυρνάνε πολύ ωραία την μπάλα, ο Βυρόπουλος όμως δεν θα ευστοχίσει. Το rebound τον Αλεξάκη με 2, θα πάρει το φάουλ. Θα γίνει και αλλαγή. Για τους Μίνωες θα περάσει το πάρκε με το νούμερο 21 ο Μπαχάς και θα βγει ο Γκαντζίας. Αλεξάκης δύο βολές. Πρώτη δεν θα μπει. Η δεύτερη θα αναπηδήσει και θα μπει. Με το 12-9. Ρουρι πάσα. Κάς. Σταμός. Μέσα από δύο σκόρα ρουσικάς για το 14-9. Πάσα στο Σωτηρόπουλο. Βγήκε ο Αλεξάκης. Πάσα στον Γκέκα. Airball. Κι άλλο airball από τον Γκέκα. Το τρίτο. Έχει περάσει ο μεσόωρο. Μας είπε ο Πιλής πριν. Ζητάει κάποιο φάουλ ο Κοβαστάμος, θα το πάρει. Μπαχά. Ο Γκέκα θα το βάλει. Στάμος. Πάσα σε 45. Τέσσερα και το Σικάς. Γύρισε αλλά στόχισε. Γκέκα στο rebound. Στον Τυρόπουλος. Κάνει την μπάλα. Προς στιγμή, αλλά η κατοχή θα παραμείνει για την ομάδα του. Επιλύει για 2 μέσα, πολύ ωραίο το καλάθι του για το 14-11. Αμάτησε πασαρέ και εκτελεί άστοχα το ριμπάνο του Σικάμ, το αριστερό δεν μπόρεσε. Το ριμπάνο του ήρθε από τον Κιεκά. Αλεξάκης κράτησε. Θα στάρει για 3, το χάσει. Γκέκας την κράτησε, αλλά την έδωσε σε αντίπαλο. Καλίτσα θα κατεβάσει. Βήματα. Το νούμερο 14 θα περάσει το παρκέ ο Κωνσταντίνου. Θα βγει ο Παπαστάμος, πάρει κάποιες ανάσες. Πόδι του Γαλίτσι. Αλλά το προκαλάθι δεν μπορεί. Με τη δεύτερη όμως ο Αλεξάκης πάλεψε και το βαλέ. 14-13. Απαντάει. Λέει απ και ευστοχούν οι Μινωές. Σταμάτησε ο Βουτυλής. Στόχισε όμως. Κατάλαβε και ωραία ο Σωτηρόπουλος. Είπα στον Βουτυλής. Πάσα στον Αλεξάκη. Περίμενε ο Γκέκας. Αλεξάκης πέταξε την μπάλα με το ταμπλό. Γκέκας. Η μπάλα δεν τον θέλει.
στο εξή, το φάουλ είναι στο σουτ. Δύο βολές θα έχουμε. Η πρώτη είναι άστοχη. Πάλι τη δεύτερη. Λίγος Πασακόπη και ο Αλεξάκης πάλεψε, την κέρδισε. Προσποιήθηκε προς τη γνήμη, σούταρε για δύο ο Κακιάς. Αστόχης όμως, δεν ξέρει τι να κάνει με την μπάλα. Μόνος του για τρεις. Θα αστοχίσει ο Βλάχος. Rebound ήταν τον Κακιά. Σουδηρόπουλος θα κατεβάσει. Και κατεβήθηκε. Ωραία η προσποίηση. Η δεύτερη, το rebound θα έρθει από τον Αλεξάκη, που βάζει κι άλλο. Δυνατός είναι κάτω από το καλάθι, μέσα στη ρακέτα. Σου τριών πόντων ήταν άστοχο από το Γαλίτσι. Ο ρυθμός θα τρέξει. Σταμάτησε και σουτάρει για τρεις. Και το έχασε ο Σωτηρόπουλος. Βιαστικό αυτό το σουτ, μπορούσαμε να πούμε. Λαχός. Δεν το πήρε. Ξαναδίνει, τώρα θα το πάρει. Θα το χάσει όμως. Ξαναπάρει το rebound, την μπάλα φτάνει. Θα έχει μαγνήτη. Πάσασε με το ένα χέρι, σταμάτησε, σούταρε και ευστόχησε ο Γαλίτσης. Και σου τριών πόντων για το 20-15. Πάσα του Πιπιλή δεν πέρασε για τον Αλεξάκη. Κόψανε οι Μίνωες, εφεύγουν στον εμβιβιασμό. Άλλη μια σκαστή, άλλο ένα τελείωμα άστοχο. Το rebound έρχεται, αλλά σε δεύτερη προσπάθεια δεν ευστοχεί ο Κωνσταντίνου. Το rebound ήρθε από τον Βλάχο. Μπαχάς αστόχησε, πίεσε, προβλώς 3 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα πετάξει την μπάλα με ταμπλό. Χωρίς καμία τύχη το σουτ του Σωτηρόπουλου. 20-15 το σκορ της πρώτης περίοδου, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη δεύτερη. Τρέψαμε λοιπόν για την δεύτερη περίοδο. Έκασα ξεχασμένος. Ευστοχή. Με ταμπλό, 20-17. Γρήγορο ξεκίνημα από τους Τέρκους. Ο Βεγγιό, ασφαλώς, Σωτηρόπουλος. Ο Σημακόπουλος, ο Σωτηρόπουλος ήταν. Σημακόπουλος τώρα. Πάμε στον Σημακόπουλο, ψάχνει τις επιλογές. Δεν βρήκε κάποιον, τώρα βρίσκει τον Κακιά. Βγάζει για τον Γκέκα. Τάρι για τρεις. Και αυτό το σούτ ήταν βιαστικό, ήταν στη λήξη του χρόνου, γι' αυτό πήγε και airball. Ναι. Το έχουμε πει, έχει πάει στα 5 airball ο Γκέκας, θα μετράμε. Καλάθι. Φάουλ. Οπότε μια συμπληρωματική βολή για τον Παπαστάμο. Δεν είναι ο Παπαστάμος, ο Παπαστάμος κάθεται. Θα χάσει τη βολή. Ο Σικάς ήταν, συγγνώμη. Το όπλο πέρασε μέσα από δύο. Τσάκι. Τι γίνεται. Έχουμε ένα πρόβλημα με τον χρόνο.
επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε, το πρόβλημα διαρθώθηκε στον φωτεινό πίνακα. 14 δευτερόλεπτα για επίθεση για τους Σερπούς. Τυρόπουλος, σταμάτησε, σκουτάρει για 3. Και η μπάλα πέρασε τη γραμμή, την πάτησε ο Κακιάς, δεν προλάβε. Βιαστική αυτή η πάσα του Σικά. Άστοχο το του Κακιά για 2. Πάσα πίσω από την πλάτη δεν πέρασε, ήταν έξυπνη. Εκεί πάσα στην συνέχεια, ζητάει συγγνώμη ο Βλάχος. Βιάζονται πολύ και οι δύο ομάδες να εκδηλώσουν κάποιες επιθέσεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι καθαρό μυαλό. Γεκάς, πάσα 45 στη γωνία για Κακιά που σκουτάρει για 2, αλλά θα στοχίσει. Περάσει ανάμεσα από 2. Σαν χαμηλά Αντινού για 2, το σου του Γκατζιά είναι εύστοχο για το 22-17. Και κάσει Αλεξάκης, ζητάει στη ρακέτα, θέλει να αποστάρει τον Κωνσταντίνου, θα βγάλει έξω, πάσαμε το ένα χέρι, Κακιάς προσποιήθηκε. Φάουλ και 2 βολές. Η πρώτη δεν θα μπει. Η δεύτερη όμως είναι εύστοχη για το 24-18. Θα κατεβάσει ο Σικάς είναι. Ζήτησε, πήρε, προσποιήθηκε, θα στάρει ο Γκατζιάς. Γυρνάει ωραία η μπάλα. Φτάνει στον Κωνσταντίνου, πασάρει στο Σικά, τελειώνει τη φάση εύστοχα. Πολύ ωραία γύρισε η μπάλα, μπήκε μέσα στη ρακέτα χωρίς να το καταλάβουν οι Σέρπους για να την κόψουν. 26-18. Για το κλειδωθούμε το απέφυγε ο Κακιάς, πασάρει στον Γκέκα με το δεξί μέσα. 26-20. Φυσιάζει το καλά του Κωνσταντίνου. Φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια. Πάσα για τον Αλεξάκη, την άφησε να σκάσει, αλλά θα το χάσει. Μόνος του. Κατοχή για τους Σέρκους. Γίνει αλλαγή τώρα. Περάσει το παρκέ ο Γαλίτσης. Ο Γιώργος Βλάχος. Πάρει κάποιος ανάση κι αυτός. Και κατάλαβε ο Σικά στην πάσα. Έφερε τον, την ομάδα του σε εφνιδιασμό. Γρήγορη επίθεση. Με ταμπλό, με το βάλει ο Σικάς, αυτός που έκλεψε, αυτός τελείωσε τη φάση για το 28-20. Κόπουλος, πάση στο Σωτηρόπουλο. Τον Κακιά κόπηκε ψηλά, στα ίσα από τον Κωνσταντίνου. Σικάς μέσα, το βάζει και αυτό. 30-20. Οι Μινωές να μην έχουν πρόβλημα και να εκμεταλλεύονται τα λάθη των αντιπάλων τους στην επίθεση.
διαφορά έχει φτάσει στους 10. Και άλλο ένα λάθος, βέβαια σε ενδιασμό διορθώνει εκεί ο Σωτηρόπουλος. Εξάγει σαν ένα αλεϊούπ. Πάλι εκεί παρεμβαίνει ο Σωτηρόπουλος. Γυρνάει πολύ γρήγορα. Ξαγγείς. Έξω, Σωτηρόπουλος, ετοιμάζει για τρεις. Ούτε τώρα. Άλλο ένα φόλου που δοκίμασε ο Αλεξάκη, δεν το έκανε. Ο Αστάμος θα βγει. Όχι, έχουμε time out. Μετά οι αλλαγές, έχουμε σε λίγο, μετά το time out. Από το time out γυρίσαμε. Ο Κακέας θα κάτσει. Έγιναν οι αλλαγές. Κακής. Η Πυλής περιμένει, 45 την πήρε τώρα. Προσποιήθηκε, βγάζει έξω για τον Γκέκα. Το σουτάρι για τρεις, Στεφάνη μπάλα. Λήξη του χρόνου κατά αυτό το σουτ επίθεσης. Το 30-20 παραμένει, 4-42 για τη λήξη του ημιχρόνου. Μπροστά πάντα η Μίνο στο σκορ. Εδώ από το Μαζαράκι. Αλίτσης. Πάμος. Πάλι με το αριστερό, η διακίνηση, αλλά τώρα δεν θα μπει. Τώρα την ψάχνει και τη βρήκε, εξαιρετική πάσα. Πάσα με μυρογνωμόνιο από τον Σωτηρόπουλο. Έχει κάνει τρεις τέτοιες. Εξάγει το τούφι μπάλα, βγάζει το Σωτηρόπουλο, φουτάρει για τρεις. Πρέπει να βάλει ένα, δεν θα βάλει τώρα. Δεν πάσα το κεγάλι, βάλει που δεν τον είδε. Ξόπουλος. Κατοχή παραμένει για τους Μίνωες. Παναφορά. Καντιάς για τρεις. Μέσα. 33-20. Τούφι για του Πηλή μπάλα, δεν την κατάλαβε, δεν τον κοίταζε ο Σωτηρόπουλος. Αντιάς. Ο Αστάμος ζητάει ξανά, ο Αλεξάκης τον παρεμποδίζει. Τώρα την πήρε. Πάλι έχει κάνει βήματα. Δεν είναι φαουλ αυτό, πολύ καλή άμυνα από τον Αλεξάκη. Δέκα. Το ένα χέρι άφησε την μπάλα, δεν θα μπει όμως. Γειάς. Του ρυπάζω στον Σικά, αλλά παρεμβαίνει εκεί ο Σημακόπουλος. Η μπάλα πήγε στην κερκίδα. Η μπάλα θα χτυπήσει στο κεφάλι του Σωτηρόπουλου και θα καταλήξει έξω. Τώρα στη γωνία, τώρα η μπάλα περνάει για τους σερκούς. Μάτισε στα δύο τρεις, μπαλαμπή και γερική, δεν τον θέλει τόσο τρόπο σήμερα. Κάνει πολλά πράγματα στην άμυνα. Αλλά στην επίθεση ακόμα δεν έχει φανεί αυτό ράδι. Κακιάς προσποιήθηκε, Σωτηρόπουλος άλλη μια καλή άμυνα. Ήδη τον Παπαθάμο, δεν το πήρε. Κίνησε να πάει μέσα. Καλά θα μετρήσει και θα πάρει και μια συμπληρωματική βολή ο Βαστάμος. 35-20.
χάσει την πολύ. Λύς. Φίλησε να περάσει ένα μέσα από δύο, θα το κάνει. Γεκάς, Σακής, για τρεις, δοκιμάζει. Airball. Φάση σωστά το ριμπάνο βγαίνω τον Γκέκα. Πάλι σαν ένα σε δύο. Πιπηλή δοκιμάζει για τρεις. Θα βγάλει καμπύλη άστοχα. Μας έχει κλειδώσει τον αντίπαλο και είναι μια εύκολη φάση αυτή για τον Γκατζιά. Το κλείδωσε. Πήρε την μπάλα απλώς στο χέρι του. Ευστόχησε 37-20. Γεκάς. Φάουλ από τον Γκέκα. Θα βγει ο Αλεξάκης. Θα χάσει την πρώτη. Θα βάλει τη δεύτερη 38-20. Διορθώθηκε αυτό. Για ένα λάθος. Δεν το έχουν περάσει το τίποτα ακόμα. Κόψανε. Πάει μέχρι το Λία. Πού θα το βάλει. Ο Παπαστάμος. Δεν είναι ο Παπαστάμος, είναι ο Σικάς. Πάσα σε ποιον, σε κανέναν. 40-20, διαφορά έχει φτάσει στους 20. Αλίτσις. Σουτάρι. Αστοχή. Ριμπάουν ήρθε. Σταμάτησε. Σούταρε. Αστόχης όμως ο Βογιατζής. Πάσε στον Μπιμπιλή. Πάσε στον Μπιμπιλή. Πάσα πέρασε. Για κασποσπίδικε. Βγαλέξω. Μπιμπιλής περιμένει μόνο στο Τυρόπλο. Γυρνάει ωραία. Έφτασε εκεί ο Σικάς, δοκιμάζει τώρα για τρεις ο Γκέκας, θα το χάσει. Ένα δευτερόλεπτο απομένει. Θα πετάξει την μπάλα και θα το βάλει! Τι buzzer beater ήταν αυτό, θα μετρήσει! Νομίζω θα πρέπει να μετρήσει γιατί είναι από το κέντρο. Εξαιρετικό buzzer beater ημιχρόνου από τον Σικά. Μετράει και με αυτό το buzzer beater λίγη το ημίχρονο με 43-20. Γυρίσαμε λοιπόν εδώ από το Μαζαράκι για το δεύτερο ημίχρονο. Κλείσαμε με ένα πολύ ωραίο τρόπο το πρώτο με τα buzzer beater από το κέντρο κυριολεκτικά από τον Σικά. Μπαχάσας όχισε. Δυνάμινα. Στάρει για τρεις και θα το βάλει το πρώτο τρίποντο. 43-23. Λεξόπουλος. Αχάς. Βήματα. Δεν μετράει το καλάθι του. Σωτηρόπουλος.
Σάρι για 3 και θα το βάλει. Τώρα θα τα βάλει σε αυτό το καλάθι. Έκανε προθέρμανση. Είχε βάλει 4 στα 4. Τώρα βάζει το πρώτο του. 43-26. Στάρε Κωνσταντινού. Έχει έξω. Ξόπουλος για 3. Στοχός. Ριμπάουντ από ποιον. Τελικός αποδέκτης της μπάλας είναι ο Αλεξάκης. Πάρει τα περισσότερα rebound και επιθετικά και αμυντικά για την ομάδα του. Σιτρόπουλος. Δηλαδή έξω Αλεξάκη ζήτησε στην κορυφή. Σάρι για τον Καγιά, ο οποίος σουτάρει και φτωχή για το 43-28. Ωραίο ξεκίνημα με πολλά σουτάκια και από την γραμμή των 6.75 και από δύο μέσα από τους σερφούς. Φαντίνου βάζει έξω, σουτάρει για 3 και ευστοχή ο Γαλίτσης για το 46-28. Του φύγε του Καγκιά η μπάλα. Τρόπουλος, Μαχούπουλος, Κάκιας για 3 μέσα, 46-31. Πάρα πολλά τρίποντα έχουν μπει στο πρώτο τρίλεπτο. Αν δεν κάνω λάθος είναι 4 και για τις δύο ομάδες. Σωστήθηκε ωραία Κωνσταντίνου, πήγε μέχρι το layup, κοπήκε στα ίσα από τον Ασημακόπουλο. Βιλής. Ωραία, βγάζει την μπάλα από την πίεση. Σωτηρόπουλος αποδεκτής. Ανεβάζει. Λεξάκη για 3. Το rebound έρχεται από το Κάγκε για να το βάλει. 46-33 η διαφορά πέφτει. Στους 13. Λάχος. Μας άρεσε ο Γαλίτσι. Σταμάτησε. Λάχος. Και διάδρομο του στην μπάλα. Αλλά του έκανε φάουλ ο Πιπιλής, το παραδέχτηκε. Ο Σιγκάς θα περάσει στο παρκέ. Θα βγάλει τον Μπαχά. Βλάχος ζήτησε και πήρε. Κωνσταντινού. Βλάχος, ξανά. Πήγαν το Σιγκά. Κάνει το βοπάω το Σιγκάς. Ένα βήμα πίσω. Σουτάρει για 3 και θα το βάλει και αυτό. 49-33, επίδειξη σουτ και από τις δύο ομάδες. Τηλής δεν πέθανε λίγο τον Αλεξάκη, την κράτησε όμως. Πέρασε μέσα από 3. Το τελείωμα του με το δεξί ήταν κακό. Λάχος, βγήκε διάδρομο, πάσα στον Κωνσταντίνου, ωραία, έξυπνα. Μέσα έφυγε το Σικά. Για έξω στο κλωζάδο ο Πιπιλής. Πήρε το rebound ο Βλάχος μέσα από τα χέρια του Κακιά. Μέγα για επίθεση, Κωνσταντίνη μπάλα πάλι στη ρακέτα. Την έχασε. Την έχει χτυπήσει λίγο. Θέλει αλλαγή. Χτύπησε εκεί στην... Χρειαστεί και να τοποθετήσει και λίγο πάγο. Είναι λίγο στο αντίχειρα μάλλον το χτύπημα. Θα μπει ο Γκατζιάς. Ο Δυρόπουλος. Πάω προς ο Δυρόπουλος, προσκυρίστηκε. Κατάει την μπαλά. Κάτσε τον Αλεξάκη. Κατάλαβε ο Βλάχος ότι την έκλεψε. Σικάς. Πιέσανε 2. Αλεξάκης την κράτησε. Ο Σωτηρόπουλος επίσης. Κακιάς. Σωτηρόπουλος για 3. Άστοχο το σούτ αυτό. 49-33. Παραμένει 5 λεπτά για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Σικάς ζητάει στο low post. Την πήρε με αντίπαλο τον Κακιά.
Θα γυρίσει ωραία, θα τελειώσει τη φάση μετά το άμπλο και θα ευστοχίσει για το 51-33. Περάσει και ο Βογιάτζης στο παρκέ σε λίγο. Ο Τρόπουλος. Μακόπουλος δίνει το διάδρομο. Πάσα το όμως. Από μακριά ο Σωτηρόπουλος δοκίμασε, το σουτού όμως δεν είχε τυχή. Ήταν βιαστικό, λογικό, τελείωνε ο χρόνος, Βλάχος μόνος του από την κορυφή για τρεις μέσα και αυτό από τον Βλάχο και τους Μίνωες, 54-33. Αλεξάκης, φάλο το Βλάχο, αλλαγές τώρα, Βογιατζής θα περάσει το πάρκι με Μπαχά. Θα περάσουν έξω Γαλίτσης και Αλεξόπουλος. Πήγε να φέρει λίγο την μπάλα, είχε πει, είχε πει πίσω στα αποθητήρια. Λεξάκης παλεύει και παίρνει το φάουλ ανάμεσα από τρεις. Ποιος το έκανε, νομίζω το έκανε ο Γκατζιάς. Τέλος πάντων δύο βολές είναι για τους Flying Circus. Το πρώτο είναι μέσα. 54-34. Σκάς. Ατζίας. Δεν το πήρε. Σκάς. Στη γωνία η μπάλα στον Μπαχά. Φάουλ, εκτελέσει και δύο βολές. Με πολύ καμπύλη, η πρώτη είναι εκτός. Τον ίδιο τρόπο η δεύτερη θα μπει και θα βγει, όμως καμία δεν έβαλε ο Μπαχάς. Το 54-34 παραμένει. Μακόπουλος κασί τον Κακιά, στάρια 2, κάτι σαν πεταχτάρι ήταν αυτό. 54-37. Λάχος, βγήκε διάδρομο, τελείωμά του όμως ήταν αρκετά άστοχο. Πάλεψε όμως, την κέρδισε την μπάλα. Η Πύλης την βγάζει έξω. Η κατοχή παραμένει για τους Μινωές. Γεια σας. Άσταρε στον Μπαχά. Το ταμπλό όμως δεν θα ευστοχίσει. Ασημαχόπουλο στο rebound. Κατεβάσει ο ίδιος την μπάλα. Βγήκε τον Αλεξάκη. Ξέκης, κάνει μια περίεργη πάσα η οποία θα φτάσει στον Σωτηρόπουλο, θα στάρει για τρεις, αλλά θα στοχίσει. Σκαστή όμως, θα φτάσει με κάποιο τρόπο στον Σικά. Μπαχάς, μέχρι το lay-up, το βάζει. 56-37. Τα μπράβο από τον Παπαστάμο, από τον Μπάγκο. Προσπάθεια του Μπαχά. Γιάς, Μακόπουλος, του κάνε φάουλο ο Σικάς. Γιέκας θα περάσει, θα βγει ο Αλεξάκης. Και τώρα σου τάρει για 2, αλλά δεν θα ευστοχίσει ο Κακιάς. Oh,
Την έκλεψε ο Πιπιλής, θα πάει μέχρι το lay-up. Το χάσει στην πρώτη, το χάσει στη δεύτερη. Στην τρίτη το χάσε. Εύκολο καλά αυτό θα το πιπηλείς. Κάποια δόση αστίγη. Πάσα θα φτάσει τώρα στον πιπηλείο που θα φτάρει για 3. Αυτό είναι airball. Ζητάει κάποια αλλαγή. Φτάρει για 3 ο Γκαντιάς. Ας το χύσει. Γκαντιάς που σπίθηκε. Έχει κάποιο χτύπημα, εντάξει. Θα βγει τώρα και θα περάσει το παρκέ ο Αλεξάκης. Λεξοπουλός. Πάσα σε ποιον. Κάκη συνεννόηση, Γκατζιά και Σικά. Ανέβη εκεί ο Αλεξόπουλος. Πέταξε έξω. Καλάθι θα μπει. 56-40. Πασάνο Λουκ, Αλεξάκης. Hey, Αλεξόπουλος. Αλεξάκης. Λάβος ομάδα. Αλεξόπουλος. Κακιάς για 2. Airball. Μπαχά στο rebound. 13 δευτερόλεπτα ακόμα. Άι, μέχρι μέσα κόβεται στα ίσα. Στα ίσα κόβεται από τον Αλεξάκη. Με Μπαχά. Τρίγε το Σικά. Γεια σας. Πάσε τον Μπαχά. Ο Μπαχά θα το βάλει. Συγχρονίζει και αυτό. 56-58-40 είναι το τελικό σκορ της τρίτης περίοδου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την τελευταία περίοδο. Επιστρέψαμε για την τέταρτη και τελευταία περίοδο του παιχνιδιού. 58-40 το σκορ υπέρ των Μηνών. Εδώ το ένα χέρι πάσα στον Κάκια, στόχισε. Έχει το rebound, θα γυρίσει από τα δεξιά για πάσα στον Πιπιλή. Στα ρίγια τρεις ο Σουμακόπουλος. Μπάλα δεν μπήκε. Σαντινού. Είσαι ωραία, πάει μέχρι το lay-up για το 60-40 ο Βογιάτζης και κάτι. Πάσα για τον Κάκια. Σταμάτησε Γκέκα, σουτάρε. Ευστόχησε, 60-42. Βογιάτζης. Παπασημαγόπουλος για 3. Airball. Αλεξάκης πέρα στο κέντρο, Πιπιλής. Κακιάς. Γκεκάς. Πάσα στον Πιπιλή, προσποιήθηκε. Βίζει τον Κακιά. Από εκεί στον Ασημαγόπουλο για 3. Το rebound ήρθε από τον Γκεκά. Γύρισε ωραία, αλλά στόχισε. Follow από τον Αλεξάκη στη συνέχεια. Δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι. Κωνσταντίνου, απ' την άλλη τώρα. Λεξόπουλος. Σταριγιαδί ο Βογιατζής.
Όγησε. Κατοχή για τους Μίνωες. Αλέξαλης την πήρε, Γεκάς. Ωραία η δόξο την πλάτη. Και το τελείωμα είναι επίσης καλό για το 60-44. Βλέπει εκεί ο Ασμακόπουλος. Αγιάς προσποιήθηκε. Τώρα θα βγάλει έξι τον Ασμακόπουλος. Θα στάρει τώρα για τρεις. Θα το βάλει το αυτό. Λοιπόν, θα το δω για G. Ξανά, παίξαν οι δυο τους. Ξανά, από για G. Θελικός αποδέχτης. Σουτάρει αστοχή. Το rebound από τον Πουκιόν, από τον Ασμακόπουλο. Την έχασε, να πήρε τώρα στο Μακούβο και δεν πήρε το φάουλ. Στην γωνία για τον Κάκια. Και κασπαλεύει. Όχι ψηλά από τον Βοιατζή. Πάσα έφτασε του Κωνσταντίνου στον Αλεξόπουλο. Πιπιλής, εκεί κάποιες μονομαχίες. Τελικά ο Κωνσταντίνος θα το βάλει το καλάθι για το 64-44. Φάουλ τον Κωνσταντίνου πάνω στον Αλεξάκη. Φιλής, φταρεί για 3. Follow, ούτε τώρα θα το βάλει ο Αλεξάκης. Αλεξόπουλος, πάσα ωραία μέσα στην πλάτη. Πολύ ωραία συνεργασία. Εξαιρετικό καλάθι από τον Κωνσταντίνου. Πολύ εδώ ωραία η συνεργασία των Μινώων, των δύο παιχτών. Γκέκας έπαιξε με το ταμπλό και το βαλέ. 64-46. Επιλής. Και Κάκιας, πάρει για 2. Την πάνω από ποιον, από τον Αλεξάκη. Παλεύει. Δεν θα το βάλει. Παπαστάμος θα την κρατήσει στο παρκέ. Την έκοψε ο Κουντιλής, την έκανε τον Παπαστάμος, κουράστηκε λίγο. Κάκιας μέσα. 64-48. Γιατζή σουτάρει για 3 και ευστοχή. 67-48. Και κατευθύνθηκε διάδρομο. Βγάλε κάπως έξω για τον Κακιά. Ξανά ο Ασμακόπουλος τώρα. Του φύγει μπάλα, την κράτησε. Πάσαρε στον Πιπιλή. Θα ρίχνει για 3 με ταμπλό και θα το βάλει. 67-51. Παπαστάμος. Κάτω από το πόδια της Λαβρή και διάδρομο. Γύρισε, εκτέλεσε, αστόχησε. Rebound από τον Κάκια. Γκέκας. Μακόπουλος. Κατάλαβε εκεί. Κάκιας όμως συνέχεια και το βαλέ. Κωνσταντίνου μέχρι το lay-up. Μένει μόνος του πίσω από το κέντρο για να μην είναι offside. Και μετά το βάζει. Και εγώ μας εδώ στη 9.51. Λεξάκης
δύο βολές θα εκτελέσει στα αυτά τα 3-41. Είναι άστοχη από τον Αλεξάκη. Και η δεύτερη στο ίδιο σημείο χτύπησε η μπάλα. Ο Γιατζής δεν έχει πιο μπαχάς. Την μπάσατε τώρα. Ο Βαστάμος προσποιήθηκε, βγήκε στο διάδρομο, πήγε μέχρι μέσα. Πολύ ωραίο το καλάθι αυτό από τον Παπαστάμο. Ατομική ενέργεια εδώ, 71-51. Γιέκας. Σερβίρι στον Σωτηρόπουλο. Ξανά ο Γιέκας για 3. Μέσα αυτό. 71-54. Η μπάλα στη φωγύρι στο καλάθι και μπήκε. Γιατζής. Σταμάτησε και αστόχησε, επιπηλεί το rebound. Πασάρι στον Γκέκα. Γκέκας πασάρι στον Κακιά, Κακιά για 2. Επιπηλείς. Αμάτησε, πασάρι στον Γκέκα, σουτάρι για 3 ξανά. Στεφάνι μπάλα, Αλεξόπουλος και Βολιατζής. 2,5 λεπτά ακόμα. Μπαχάς. Ο Αστάμος το παίρνει, το βάζει. 74-54. Έχει βάλει 3 σήμερα. Ωραία η άμυνα αυτή. Πηλής μαζί αυτούς για 3. Έρμπολ αυτό από τον Επιπηλή. Φάουλ στα 1.45. Κατοχή παραμείνει για τους Σερκούς τα τελευταία λεπτά. Ωραίο το καλάθι από τον Αλεξάκη για το 74-56. Θα φτάνει στο Βογιατζή, προσπίθηκε. Καλάθι και φάουλ δεν θα έρθει, μόνο το φάουλ. Το καλάθι δεν μπήκε. Το φάουλ από τον Σωτηρόπουλο. 1-24, δύο βολές. Και το θεωρεί όμως είναι άστοχη, ριμπάνω τον Κακιά. Μεσάκης κρατάει την κατοχή, βάζει πλάτη. Πάσα όμως ήταν λίγο κακή, πήρε θέση πάνω του Μπαχά, χαμηλά. Οπότε είναι πολλές, όχι δεν είναι πολλές, τέταρτο το φάουλ ήταν. Γκέκας. Πάσα ήταν έξυπνη, αλλά δεν πέρασε. 51 δευτερόλεπτα ακόμα απομένουν. Καλίτσης. Παπαστάμος. Κάτω το καλάθι. 77-56. Την πύλη κατεβάζει για αυτές τις τελευταίες επιθέσεις του αγώνα. Πυλής. Ήθηκε, πάσα σε κανέναν. Σε κάτι καθίσματα και την κερκίδα για το 30 τελευταία δευτερόλεπτα που απομένουν.
οι Μίνωες παίρνουν άλλη μία νίκη. Είπαμε ότι στόχος είναι να κάνουν τις περισσότερες. Καλά θα έρθει από τον Βογιατζή. Το τελευταίο του αγώνα, 18 δευτερόλεπτα απομένουν. Γιάκας θα εκδηλώσει επίθεση. Στάρει ένα τρίποντο. Δεν το βάλει. Πάνω στο lay-up. Θα το βάλει τώρα. 79-58 είναι το τελικό σκορ εδώ από το Μαζαράκι. Οι Μίνωες είναι οι νικητές του αγώνα. Οι Flying Circus θα πρέπει να προσπαθήσουν εκ νέου. Θα δούμε τώρα με τις ισοβαθμίες τι μπορεί να συμβαίνει για να σώσουν την κατηγορία. Ευχαριστούμε πολύ για την παρακολούθηση. Καλή συνέχεια. Γεια σας.